Eleni Xenou, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, Λευτέρη μου. Στο workspace της Louvana Records and το podcast Cyscene μιλούμε για την κυπριακή σκηνή. Τώρα να βοηθήσετε μου έκαλεσες εμένα, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Επίσης έχουμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Ναι, τούτο είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω, πάνω από χρόνο σίγουρα. Σίγουρα. Πάνω από χρόνο σίγουρα. Είναι πολλά τρελό το πράγμα, γιατί καταρχήν κατά καιρού σε κάνεις με πολλές συνέντευξεις, από ό,τι θυμούμε. Εγώ σου κάνω ποτέ συνέντευξη. Σίγουρα είναι... Στυχώς. Ναι. Αλλά όχι, ενώ δεν γίνει... είμαι για να σε πολλές συνέντευξεις, όχι για σένα προσωπικά. Ναι, ναι. Ξέρω. Αλλά νιώθω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ίσως από τους πρώτους ανθρώπους καινούριους που γνώρισα όταν ήρθα πίσω στην Κύπρο μου, την Αγγλία, το 2008-2009, κάπου και αμέ. Και θέλω να πω λίγο για τούτο. Βασικά, ανακάλυψα τούτον το έντυπο των πολιτιστικών που έλεγε τον ιστερόγραφο, το οποίο εθηκευάζα μανιακά. Μανιωδώς. Πρέπει να σε διακόψω όμως, γιατί ήμουν πάνω και όταν σε περίμενα να έρθει, όταν ήταν οι κοπέλες, οι νεαρές, ναι. που δουλεύκουν δάμε. Ναι. Και λέω μου, μα πώς γνωριστήκατε με τον Λευτέρη σε χρόνια. Και λέω ότι ναι, πολλά που ευκάλαμε το ιστορόγραφο μου που δεν το ξέρα. Αναγεννήτες. Βέβαια, ναι, περίπου. Εκαλάμε το ναι, σε υπερβολικός. και λέω τους, έστειλε μας ένα email. Έκαμε μας διάφορα παράπονα και γνωριστήκαμε. Και είπα σου μάλλον ναι, εντάξει, γιατί είναι ο Λευτέρης τούτος. Κοίτα, όχι, το email ήταν έτσι. Το email που βασικά σύνθεσαι εσύ που μου το θυμίζεις, γιατί έχω το ξεχάσει. Ενώ ότι βασικά εθικεύαζα σε πάρα πολλά και εθικεύαζα ειδικά τις εισαγωγές σου, εντός τελαλούμε, τα editorial σου, ας πούμε. Και νομίζω είσαι έναν άνθρωπο στο πίσω μέρος. Προς το τέλος ίσως είσαι πάλι κάτι. Ναι. Και εθιάβαζα τα κείμενα και κάπως εβάλαμε σε έναν άλλον κόσμο. Δηλαδή πάντα εθιάβαζα τα κείμενα. Καταρχήν διάσουν ήταν υπέροχη ιδέα για το τι ήταν να ακολουθήσει μέσα στο τεύχος, γιατί τα τεύχη σας είχαν θεματική. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν και γιον το... Ξέρεις, το κείμενο σαν να ακουμπούσε πάνω σε έναν σύννεφων ονειρικών, ας πούμε. Είχε πάντα τούν την υφή, ας πούμε, το γράψιμο σου. Τούτο είναι το γενικό πράγμα που θυμούμε. Ναι, ναι. Προσάπτου μου το ότι είμαι στον κόσμο μου. Ναι, αλλά τούτο το πράγμα για μένα ήταν κάτι το οποίο ήθελα και εγώ να το αγγίξω, να το γευτώ, να το μοιραστώ κάπως, να βρω. Γι' αυτό ίσως και έδωσε μου... Δεν θα έκανα ποτέ το πράγμα να έγραφα email σε κάποιον. Ναι, ναι, ναι. Να του πω συγχαρητήρια για το. Ναι, δημιούργησε σου μια νοικιότητα, ναι, να πούμε. Πολλά. Σαν μια αδερφική ψυχή, ας το πούμε. αλλά νομίζω ότι που σε ρώτησα, που πάλι εσύ που με θυμίζει συνήθως, είναι ότι είπα σας, μα γιατί δεν κάνετε κάτι για τη μουσική. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Κάνετε... Και μάλιστα για την κυπριακή. Για τους Κύπριους δημιουργούς. Ναι. Που τούτο λέει μας και κάτι όμως, γιατί. Φαντάζομαι ένερχεται κάτι μπροστά σου, στην αντίληψη σου, να δεις να πεις... Μα με ξεχνάς ότι ήταν τα χρόνια, ας πούμε, ήταν η μουσική σκηνή, δεν είχε καμία σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξέρεις το πολλά καλύτερα από μένα. Σίγουρα. Οπότε αν και εμείς με έναν τρόπο, νομίζω ήταν και η μετάβαση δηλαδή που τις σκηνές που επέζαν τα συγκεκριμένα mainstream, πώς τα λέτε, covers, ναι, ναι. Στο να πάει εσύ στους τραγουδοποιούς και στους ανθρώπους που ήταν να εμφανιστούν όπως εμφανίζονται πλέον μετά από τόσα χρόνια σήμερα. Νομίζω ήταν σε εκείνη τη μεταβατική φάση, ναι, που συναντηθήκαμε. Οπότε και εμείς ακόμα αν είχαμε γνώση, παρότι μέσα στον χώρο της δημοσιογραφίας του ΕΔΙ, των πολιτιστικών, ας πούμε, ακόμα δεν είχε ιδιαίτερη. Δεν δημιουργήθηκε ιδιαίτερα το υπόβαθρο για να το αντιληφθούμε κι εμείς. Ήταν κάπως συμβαδίσαμε στο πώς προχώρησε η φάση. Νομίζω, ενώ τα λαριστούτα, σκεφτούμε ότι. Ποια είναι η διαφορά με τώρα. Σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε κοινότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε μια κοινότητα που εσύ, σαν δημοσιογράφος ερχόμενη, θα έβλεπε. Όπως επίενες, υπάρχει μια κοινότητα στα εικαστικά. Ναι, οπότε ναι, έμπαινες, ναι, με σύντο πράγμα και έβρισκες, okay, ποιοι είναι οι χαρακτήρες κλειδί, να σπονδύνουν της κοινότητας, ποια είναι τα άτομα που είναι να προσεγγίσω, ακριβώς, να κάνω συνέντευξη, ναι, να παρουσιάζω κλπ. Νομίζω, λες και τότε δεν υπήρχε μια κοινότητα που ήταν να πάεις να διαλέξεις, ας πούμε, 2-3 άτομα, να τους ρωτήσεις κάποια πράγματα, να δεις,
ναι, να έβρισκε τι συμβαίνει. Λέει, δεν υπήρχε. Ή αν υπήρχε, ήταν ακόμα ίσως σε μια πολλά. Σε μια εσωστρέφεια ή σε μια πορεία που ήταν μοναχική. Πιο ιδιωτική, πιο μεγάλη μανοχική, και ενεύκηκε μπροστά έξω. Ναι. Άρα υπήρχε κοινότητα. Ναι, ναι. Βασικά, όταν ήρθα εγώ σε σένα, τούτον εκάμαμε βασικά. Δηλαδή, είπες μου, ανέθεσες μου εμένα, νομίζω. Να γράφεις, γιατί. Όχι, αρχικά να κάνουμε έναν τεύχος. Ναι, μπράβο. Και κάνουμε έναν τεύχος μόνο με τους μουσικούς. Και σκέλεξαμε, ας πούμε, ξέρω, 10-12 άτομα, όπως ήταν. Νομίζω, αν θυμώ καλά, βάλαμε τους ούλους πάνω στο κάβε. Και κάνουμε τους ούλους που μιλάνε, εσείς τους έκαμετε βασικά. Εγώ απλά πρότεινα τους. Που είναι ένα αφιέρωμα στον καθένα, ένα δισέλιδο στον καθένα, ας πούμε. Το οποίο ήταν κάτι πολλά πρωτόγνωρο. Γιατί, εντάξει, ο και να κάνει έναν αφιέρωμα σε μια μπάντα παλιά ή οτιδήποτε που γίνονταν κατά καιρός, και άλλο να πάει να έβρει κάποιου που τώρα αρχίζουν π.χ. Α, υπάρχουν τούτοι, υπάρχει τούτοι. Μα τούτοι, ήταν, υπάρχει... ήταν και ο χαρακτήρα και η ταυτότητα μάλλον του ιστερόγραφου το πράγμα. Το να έβρει, να δημιουργηθεί, να αποτελέσει μάλλον το ίδιο μια πλατφόρμα ώστε να εμφανίζονται καινούργιοι δημιουργοί, οι νέοι ανθρώποι, α πούμε, ή τούτε που λε οι αναζητήσει που γίνονταν τότε στο. Ήταν μέσα στις προσδοκίες του, ας πούμε. Ναι. Και μετά ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που εμπιστεύτηκε να γράψω. Για ναι, γιατί να γράψω εννοώ να γράψω σε δισκοκριτικές. Ναι. Και να κάνω συνεντεύξεις, ας πούμε. Που ήταν πράγματα, εντάξει, πρωτόγνωρα για μένα, βέβαια. Αλλά ναι, έδωσε μου το βήμα και ήταν πολλά όμορφο. Ας πούμε, άνοιξε μου και εμένα έναν άλλον κόσμο μέσα μου, δικό μου. Που δεν ήξερα ότι υπήρχε, ας πούμε, με το γράψιμο και το να βλέπω μια άλλη σκοπιά τη μουσική ή το μουσικό, ας πούμε. Να, όχι σαν μουσικός απαραίτητα, αλλά σαν κάποιος ο οποίος το βλέπει που έξω και έχει κάποιες απορίες και έχει ένα θαυμασμό κλπ. Τι ωραία. Τι ωραία που ήταν. Τι ωραία ναι. Παραπολούμε. Αλλά ναι, μετά τέλειωσε όμως το πράγμα. Εντάξει, ναι. Κύκλι. Πώς ένιωσες που τέλειωσε. Τούτον ότι και κύκλος έκλεισε. Ναι, ναι, γιατί είχαν ήδη γίνει που εβδομαδιαίο. Μα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλούμε και πριν πολλά χρόνια τώρα. 10. Ναι, σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Παραπάνω πρέπει να ήταν. Οπότε μετά από εβδομαδιαίο έγινε μηνιαίο. Οπότε εντάξει, καταλάβαινες ότι αρχίζει να εξαντλεί. Και γενικά είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι κάτι που πρέπει να του τραβάς που τα μαγιά φτάνει να συντηρηθεί, ας πούμε. Κύκλοι ανοίγουν και κλεί. Ναι. Και είναι καλά να καταλαβαίνουμε και ως που μας παίρνει με την έννοια ότι είμαστε σε ένα μικρό τόπο ο οποίος δεν μπορεί να σου παρέχει συνεχώς καινούριων υλικών να κάνεις τα πράγματα όπως τα έκαμνες πριν. Δηλαδή επειδή εσύ κάπως ανακάλυψες και πράγματα ενώ μετά να αρχίσουν και χτύπαν γυρών και το πράγμα και ξαναπαρουσιάζεις τους ίδιους ή τα ίδια πράγματα, μετά ήταν να γίνεται λίγο κουραστικό για σένα τουλάχιστον. Εγώ πιστεύω ότι ήταν τούτος ο λόγος, γιατί ήταν δικό μου. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν έναν έντυπο που πάνηκε στο φιλελεύθερο, άρα οι αποφάσεις ήταν της διεύθυνσης. Οπότε όταν ήταν έναν έντυπο που ήταν ένθετο, οπότε ξέρεις, όταν αποφασίσαν ότι πλέον έτσι θα γίνεται. Πιστεύω ότι αν συνεχίσω ήταν να έχει υλικό, ήταν να βρίσκει υλικό. Αλλά... Ειδικά τώρα. Εντάξει, ναι. Απλώς σίγουρα ήταν να πρέπει να εμπλουτίζεται κάθε λίγο, όχι μόνο με ανθρώπους που παρουσιάζεις, αλλά και με ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή και με άλλους φωτογράφους, και με άλλους δημοσιογράφους, και με άλλους. Καταλάβεις, να ανακυκλώνεται το. Mm-hmm. Να εμπλουτίζεται το δυναμικό. Αλλά εντάξει. Ναι. Έκλεισε ο κύκλος του. Ναι. Ήταν ωραία όμως, γιατί άφησε μια έτσι καλή. Aftertaste. Ναι, ναι. Και πολλούς ακούω που μου λαλούν ακόμα για τότε ότι ήταν ένα πράγμα που τους ενέπνευσε σε διάφορα. Που τους ενέπνευσε, που τους έδωσε έτσι κάποια ερεθίσματα, ας πούμε, για να το ψάξουν ή οτιδήποτε. Και ειδικά και από πιο νεαρούς, που τούτο είναι ωραία εξαργύρωση. Νομίζω εν τούτον το ότι να νιώθεις ότι δεν είμαι μόνος μου. Έτσι, ήταν οι μοναχικές πορείες που λέγαμε πριν, δηλαδή, άμα βλέπεις ένα πράγμα τέτοιο. Τώρα μπορεί να είναι ένα podcast που να σου κάνει το πράγμα. Ναι. Όταν έβλεπες ένα πράγμα, λες νιώθες, ας πω εγώ ένιωθω ότι «Α, έχει κι άλλους δάμε. Ναι, α, ναι, είμαι ναι. Μόνος μου που νιώθω έτσι, που σκέφτομαι έτσι, ή που έχω την οπτική γωνία, ας πούμε, με ναι, τα πράγματα». Ναι, τούτο είναι πολλά. Αλλά αντί να πάμε έτσι ιστορικά, να θέλα να πηδήσουμε στο τώρα. Ναι. Έτσι μπορώ να πάμε ξανά μετά πίσω.
Και να ήθελα να σε ρωτήσω, μετά που όλα τα πράγματα που έκαμες, εύκαλες βιβλία, εύκαλες πράγματα, βοήθησες μας και εμάς με το βιβλίο μας της Louvana, ενώ πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές συνεργασίες και μαζί. Τώρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Σε έναν πολιτιστικό επίπεδο, να το πούμε. Δύσκολη ερώτηση. Να θέλω να ακούσω τη μαθιά σου τουλάχιστον, σαν άνθρωπο που βρίσκεσαι εσύ, ας πούμε. Πώς θωρείς τα πράγματα, πώς τα νιώθεις βασικά, σε σχέση με τότε. Σίγουρα, ας πούμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία, δημοσιογραφικά να αρχίσω, ο πολιτισμός υποβαθμίστηκε πάρα πολλά στα μέσα μαζικής, τουλάχιστον στα έντυπα. Καλά, στην τηλεόραση δεν ήταν και ποτέ ιδιαίτερα. Αλλά στα έντυπα που κάποτε εντάξει είχαν έτσι αρκετή κάλυψη, υποβαθμίστηκε αρκετά, θα έλεγα, και λυπηρών. Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό το πράγμα? Στη χάρη ποιου σκοπού, ας πούμε, γίνεται? Πραγματικά να σου πω ότι ξέρω να σου απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί νομίζω ότι ξέρεις, αλλά γιατί γίνεται? Βλέπεις το να γίνεται, ας πούμε? Πού πάει και ο χώρος, ας πούμε, που κλέβουν που τον πολιτισμό? Δεν πάει κατά ανάγκη πουθενά. Απλώς πιστεύω ότι και οι άνθρωποι που ασχολούνταν πολλά χρόνια στον χώρο του πολιτισμού, δημοσιογραφικά εννοώ, πλέον δεν υπάρχουν κάπου μόνιμα σαν δημοσιογράφοι. Δηλαδή, έτσι όπως διαμορφωθήκαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ξέρεις, φύγαν αρκετοί με τις οικονομικές κρίσεις, με το ένα με το άλλο. Οπότε θέλω να σου πω, συρρυκνώθηκε και το προσωπικό που ασχολείται πολλά με τούτο. Έγινε και μια φάση που ο καθένας ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και μέσα σε τούτη την, ξέρεις, την λίγο έτσι ισοπεδωτική μηχανή, πήραν τα ούλα το ποτάμι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προφανώς τούτη ανάγκη που την πλευρά μέσω να παραχωρήσουν ή να δώσουν παραπάνω έμφαση στο θέμα του πολιτισμού. Όταν λέμε το μέσο, εννοούμε τον head των μέσων, ας πούμε, εκείνο που... Ναι, εκείνο που λαμβάνουν τις αποφάσεις, προφανώς. Ναι. Εντάξει, ίσως δεν ξέρω που κάτω. Εγώ πλέον, έτσι όλοι, πάρα πολλά χρόνια που είμαι freelancer. Εντάξει, άρα θεωρώ, ναι, σε ό,τι αφορά δημοσιογραφικά, θεωρώ ότι εντάξει. Εν υπήρξαν ακόμα και σε έναν επίπεδο διαδικτύου, δηλαδή sites, οτιδήποτε, δεν υπήρξε έτσι μια... Υπήρχε να γίνει κάτι με την avant-garde και πάλι ύστερα ξεφουσκώσε, δηλαδή πράγματα έτσι λίγο που δεν δημιουργήσαν έναν υπόβαθρο, εξεφουσκώσαν κυρίως μετά την κρίση, την οικονομική. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με τούτο πράγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δημιουργούς, πιστεύω ότι έχει πάρα πολλούς δημιουργούς. Υπάρχουν πλέον, ας πούμε, σε πολλούς τομείς, σε πολλά ενδιαφέρουσες προτάσεις. Υπάρχει ένας κόσμος καλλιτεχνικός που το ψάχνει και ψάχνεται. Εντάξει, σίγουρα σε ό,τι αφορά τα μέσα, τους χορηγίες, τα γνωστά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον κρατικό μηχανισμό, εγώ είμαι πουτσίνος που θεωρώ ότι τώρα δημιουργήθηκαν. Θεωρώ ότι ανέκαθεν υπήρχαν. Απλώς οι πιο παγιοί αντιμετωπίζαν τα με έναν άλλον τρόπο, ίσως ήταν άλλου περιεχομένου, αλλά παρόλα αυτά πάντα η απόσταση μεταξύ κράτους και πολιτισμού, ας πούμε, ήταν μεγάλη. Ναι, το χάσμα. Ναι, δεν ξέρω πόσο, αλλά σίγουρα δεν ήταν μέσα στις προτεραιότητες του. Άρα πιστεύω ότι ο καθένας, οι δημιουργοί προσπαθούν να βρουν τους δικούς τους τρόπους και πρέπει να προσπαθούν να βρουν τους δικούς τους τρόπους. Δηλαδή, αν είσαι δημιουργός, σου εξαρτάσαι μόνο από το ότι αν αποφασίσει το κράτος να σου δώσει σαν χορηγία ή οτιδήποτε, κάτι δεν πάει καλά. Ξαναψάξε το. Ναι, ακριβώς. Αλλά... Επίσης, sorry που σε... Ναι. Συμβήκαν και διάφορα τα οποία, ξέρεις, στις ζωές μας, είναι για να τα προσπερνά κάποιος. Δηλαδή, ήταν η κρίση σε πρώτη φάση που ήταν ένα σοβαρό σοκ και μετά που γίνονταν, επίγαινε σχεδόν αλυσιδωτά μια σειρά από ανατροπές σοβαρές για τον άνθρωπο, ας πούμε, και για τον πλανήτη, όπως ήταν μετά η πανδημία, όπως είναι ο πόλεμος, όπως τώρα, ξέρω εγώ, τούτα ούλα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία σίγουρα
ξέρεις, μια μετατόπιση, γίνεται μια μετατόπιση, το οποίο σίγουρα επηρεάζει και τον τρόπο που η κανονικά θα πρέπει να επηρεάζει και τον τρόπο που και οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί και προσπαθούν να έβρουν τον δρόμο και τον τρόπο τους. Ναι, βέβαια το είναι κάτι άλλο. Ουσιαστικά δυσκολευτήκαμε πάρα πολλά. Είμαστε οι πρώτοι που χάσαν τις δουλειές τους και οι τελευταίοι που τις πιάσαν πίσω κατά κάποιον τρόπο, να το πούμε. Τουλάχιστον να μιλήσω για τη μουσική ή το θέατρο, να πούμε. Αλλά τότε και ταυτόχρονα να έχεις και το, τα media, στο πούμε, να γίνεται το τρόπο που είπαμε πριν, ότι σιγά σιγά να παραμερίζεται ο πολιτισμός. Δηλαδή, μήπως τούτο είναι προκάλεσε το πράγμα, το γεγονός ότι ένα συμβαίναν πολλά πράγματα, επαραμερίστηκε όσον αφορά. Όχι, ήταν που πριν τούτο. Εννοείς σε σχέση με την πανδημία. Ναι. Πιστεύω ότι ήταν που πριν που έγινε το πράγμα. Που την οικονομική κρίση βασικά και μετά που άρχισε να, ξέρεις, λίγο να φεύγει που την προτεραιότητα, εντάξει, και να ήταν ποτέ ιδιαίτερη προτεραιότητα, αλλά ενώ να λιγοστεύουν οι σελίδες κάλυψης του θέματος τούτου. Σε ό,τι αφορά μετά την πανδημία, πιστεύω ότι έχει να κάνει κατά ανάγκη το πράγμα. Νομίζω ότι ζούμε μια μεταβατική περίοδο γενικά σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι συνέβη με την πανδημία και τον καλλιτεχνικό κόσμο κτλ., ήταν λίγο αναμενόμενο να συμβεί. Και θεώρησα ότι ήταν κάτι το οποίο ήρθε εξ ουρανού, ας πούμε. Γιατί εφόσον όταν ακόμα δεν υπάρχουν κατοχυρώσεις, όταν δεν μπλα μπλα, για να μην μπούμε σε τον κύκλο να το συζητήσω, δεν τούτον ήταν να ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα το πώς συμπεριφερθήκαν ή δεν συμπεριφερθήκαν, πάλι σίγουρα διεκδικάς και σίγουρα οπωσδήποτε προσπαθείς για το αυτό, αλλά θα σου πω, θεωρώ ότι ξαφνικά ήταν κάτι άλλο η πολιτική και έγινε κάτι άλλο. Είναι έτσι, εννοώ ότι έγινε κάτι άλλο. Καταλάβες. Όσον τις διούσε σημασία του πολιτισμού πριν, τόσο του έδωσαν και στη πανδημία, ας πούμε. Ή μετά. Κακός. Ναι, ή μετά. Κακός, βέβαια. Δεν το συζητώ. Το πράγμα, βέβαια, έτσι και διεθνώς συνέβηκε. Είναι κάτι που πρωταγωνιστήσαμε, ενώ συνήθως έτσι πράγματα πρωταγωνιστούμε, αλλά δεν πρωταγωνιστήσαμε. Απλώς εκείνο που σίγουρα είδα να συμβαίνει από την δική μου πλευρά, διότι εντάξει τα άλλα ούλα φαντάζομαι συζητήσετε τα και πολλές φορές σε σχέση με τον καλλιτεχνικό κόσμο και την πανδημία και τούτα ούλα που σίγουρα ήταν οι διεκδικήσεις και ακόμα εξακολουθούν να είναι και πρέπει σίγουρα κάποια στιγμή να τροχιοδρομηθούν. Παρότι εξακολουθεί ο πολιτισμός να φαίνεται ότι μάλλον είναι στο περιθώριο, ή τουλάχιστον επί της ουσίας εννοώ. Τι που είδα όμως να συμβαίνει είναι ότι, ξέρεις, για μένα η πανδημία και το τι συνέβησε κατά τη διάρκεια του, ο εγκλεισμός, τούτη ούλη ανατροπή, τούτη ούλη η τρομακτική συνθήκη, ας πούμε, που έφτασε στο σημείο να πάψει έναν ολόκληρο πλανήτη. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και τον καλλιτεχνικό κόσμο ή τους δημιουργούς, ας πούμε, τους εύκαλε που το... θεώρησα ότι μια συνθήκη πάνω από εμάς και πρέπει κάπως ο καθένας λέει, να βγει τα τετραγωνικά πλαίσια του δικού του χώρου, να κάνει μια υπέρβαση που να πιάσει το χέρι του άλλου, ας πούμε. Ήταν μια τέτοια συνθήκη κατ' εμένα που ψάχνεις και απλώνεις χέρι και πιάνεις χέρι. Δεν το είδα να συμβαίνει πάρα πολλά αυτό το πράγμα. Εννοείς στον καλλιτεχνικό χώρο. Ναι, σε σχέση και με άλλους χώρους, σε σχέση με τον άνθρωπο, σε σχέση με το πώς είμαστε ο ένας απέναντι στους... Όχι με την έννοια της συνέστησης, με την έννοια ότι υπάρχει μια συνήθεια ο καθένας να είναι περιχαρακωμένος μέσα στο δικό του, μέσα στα δικά του τετραγωνικά, στα δικά του αιτήματα, τα οποία σίγουρα δεν είναι αμεληταία και σίγουρα είναι πάρα πολλά σημαντικά και σίγουρα είναι... προς σίγουρα άμα ένεχεις να πιάσεις τα ωφελήματα σου ή του τα ούλα και τα λοιπά, αλλά είσαι σε μια συνθήκη δυσάρεστη και πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι, αλλά πέρα από τούτο, διότι διάρκησε και τρία χρόνια το πράγμα, δεν ήταν κάτι μήνες, ας πούμε. Εν είδα γενικά ανθρώπους που και του καλλιτεχνικού χώρου και δημιουργούς και πιο, ας πούμε, έτσι αν θέλεις του πνευματικού χώρου
να απλώνουμε το χέρι μας ο ένας τον άλλο. Και για μένα η πανδημία, τούτη η συνθήκη που μας συνέβη και θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα που πρέπει να σε βγάλει από τον εαυτό σου, να σε απλώσει λίγο παρακάτω, ας πούμε, γιατί νομίζω ήρθε για να μας δείξει κάτι που είναι πάνω από εμάς, που είναι πέρα από εμάς, πάνω από εμάς, ας πούμε. Και όχι να κάνει με την ίδια την ευθραυστότητα της ζωής, το πόσο ευάλωτος είναι ο άνθρωπος, το πόσο χρειάζομαστε ο ένας τον άλλον. Πράγματα τα οποία ακούνται από κλισέ ως στερεότυπα, αλλά ακριβώς με την συνθήκη που ήρθε να μας έβρει, είναι ούτε στερεότυπα ούτε κλισέ, ας πούμε. Ούτε, είναι πράγματα τα οποία οφείλεις να επανατοποθετηθείς απέναντί τους. Εν με σίγουρο ότι το κάνω. Γιατί το λες όμως τούτο? Προφανώς ένιωσες το έντονα το πράγμα. Ένιωσα το μέσα κυρίως από τα social media, δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα λέω τα αιτήματα, δεν τα, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είμαστε σε μια εποχή που ό,τι πεις παρεξηγέσαι. Και είσαι στο χαστρό που είναι ανοίξει το στόμα σου, δυστυχώς. Αλλά σίγουρα λέω σου τα αιτήματα του καλλιτεχνικού κόσμου, ότι πρέπει να επιληθούν και να τροχιοδρομηθούν. Είμαι η πρώτη που να το υποστηρίξω. Αλλά σε τέτοια συνθήκη, ναι, και λέω σου που διέρχησαν κιόλας αρκετών καιρών, και κυρίως εθωρούσαμε που στέκει ο καθένας μέσω των social media, γιατί είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα στο χώρο μας, μέσα στο σπίτι μας. Ναι, εν είδα ότι να υπάρχει μια απλώνηση. Ο καθένας ήταν στο δικό του το κομμάτι. Να απλώνεις το χέρι σου απέναντι σε κάποιον που ενδεχομένως στη συγκεκριμένη στιγμή να υποφέρει παραπάνω από σένα. Ναι. Εσύ σας συγγραφέας, μετά που τούτον ούλον το κακό, να το πούμε, και ξέρω ότι πέρασες και ένα challenge με τη δική σου την υγεία, και ξέρω επίσης ότι ξέρω το γράψιμο σου, λέω σου πάντα άρεσκε μου να μπαίνουμε σύνον το... τον κόσμο που δημιουργείς, ας πούμε, μέσα από το γράψιμο σου. Ακόμα και να γράφεις πολιτικά, κάπως, αλλά εντάξει, πιο short form και το πράγμα. Πώς σε επηρέασε εσένα το πράγμα? Δηλαδή, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι ένα δεύτερο βιβλίο ή ετοιμάζεσαι το... Ετοιμάζω, ξαναετοιμάζω. Πώς επηρεάζεσαι τη δουλειά, πώς επηρεάζεσαι τη δουλειά για σένα, τον τρόπο που γράφεις, τον τρόπο που εκφράζεσαι εσύ? Τον όλο το πράγμα, δηλαδή πού στέκεται εκείνον τώρα η Ελένη σαν συγγραφέας? Σαν συγγραφέας, δεν ξέρω, εγώ σαν άτομο. Ναι. Τώρα πώς βγαίνει στη γραφή, δεν είμαι ακριβώς σε θέση να το... Επηρέασες όμως εντός που θέλω να σου πω. Αναφυσβήτητα επηρέασα με όλα τα, και εξακολουθούν να με επηρεάζουν. Κάνουμε να νιώθω τα πάω στο δέρμα μου. Απλά επηρεάζουμε, νιώθω τα πάνω στο δέρμα μου και νιώθω σίγουρα ότι μετατοπίσαμε σε πολλά πράγματα, και στον τρόπο που, και στην οπτική μου, και στο πώς προσπαθώ να θυκευάζω το τι συμβαίνει γύρω μου ή μέσα μου. Ναι, σίγουρα. Τώρα να σου το προσδιορίσω ή να σου το κάνω πιο συγκεκριμένο, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, γιατί είναι ακριβώς τόσο για μένα τούτη ούλη, δηλαδή η συνθήκη που άρχισε από την πανδημία και μετά, το γεγονός ότι γύρω μας είναι λίγο παράξενη εποχή, ας πούμε, παράξενη σε ό,τι αφορά το που στεκούμαστε, το αν ξέρουμε που στεκούμαστε, το που πάμε, το που θέλουμε να πάμε, τούτα όλα τα ερωτήματα τα οποία ο καθένας που ένα σημείο μετά πρέπει να τα θέσει στον εαυτό του, αλλά και σε ένα συλλογικό επίπεδο. Ναι, έχω μια έτσι, νιώθω πιο ευάλωτη απέναντι στα πράγματα, όχι με την έννοια της αδυναμίας, με την έννοια της ευπάθειας. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι πιο ευπαθής στον που συμβαίνει, το οποίο με κάνει να θέλω να μην μείνω στην πρώτη ανάγνωση, όχι πως εμείνεις καποτέ, αλλά να πάω όσο πιο, σε όσα παραπάνω υποστρώματα γίνεται, γιατί είναι η ώρα που πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς. Ο ένας με τον άλλον, όχι μόνο με τον εαυτό μας, ο ένας με τον άλλον. Και σίγουρα πρέπει να βαθύνουμε λίγο και τη σκέψη μας, να διευρύνουμε λίγο
την ψυχή μας, να τη μεγαλώσουμε λίγο. Και να βαθύνουμε, ναι, τον τρόπο σκέψης μας. Υπαγορεύει το, νομίζω, η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Παρότι κυριαρχεί η αβάσταχτη ελαφρότητα των social media, ωστόσο νομίζω ότι εμείς οφείλουμε να βαθύνουμε τη σκέψη μας. Mm-hmm. Έχει πράγματα που απαλύνουν τούτην την, ας την ονομάσω γενικότερα, τούτον που περιγράψες τώρα, ανησυχία σου. Απαλύνουν. Όχι γενικά, μπορεί να σε εσένα προσωπικά, που αν υπάρχουν, ενώ υπάρχει γίνον το... Το να νιώσεις, ας πούμε, έναν, πώς να το πω, σίγουρα, απαλύνει την, ο άνθρωπος που μου κρατά το χέρι μου, σίγουρα. Σίγουρα απαλύνει την. Απαλύνει την η ανθρώπινη οικογένεια μου που σίγουρα... Σίγουρα είναι οι άνθρωποι που σε αγαπούν και που αγαπάς. Mm-hmm. Και τούτη ακριβώς η αγάπη που πάλι ακούεται κλισέ του το πράγμα, ας πούμε, που το, ακόμα και με τον τρόπο που το είπα, ένενη καθόλου. Δηλαδή είναι κάτι πολλά πιο μεγάλο από εμάς, που πάλι πρέπει να αρχίσουμε να το θορούμε. Ελπίδα είναι η λέξη που γυρεύκα. Με τούτον πιστεύω τον τρόπο. Δηλαδή, να μου πω τι σημαίνει τον το αγαπώ τον άλλο. Τούτον εγύρευκα βασικά να μου πεις. Δηλαδή, ναι, καταλήγουμε σε έναν πολλά φαινομενικά, όπως λες και εσύ, κλισέ. Αλλά τελικά έρχεται μια φάση που εντζίνο που μείνεις και εντζίνο που χρειάζεσαι στο τέλος για να μπορείς να δώσεις τα υπόλοιπα, τα επιπλέον. Και εντζίνο που κατά κρύβεια είναι να σε πάρει λίγο πιο πάνω, να σου ανεβάσει και πιο πάνω τον πύχη σου, να σε κάνει καλύτερο ή να προσπαθήσεις να γίνεις καλύτερος και να σου ανοίξει το βλέμμα, να σου το διευρύνει το βλέμμα, πιστεύω. Σίγουρα πιστεύω ότι εν καιρός να αρχίσουμε να μιλούμε ένα στον άλλο, να μιλούμε, να αντιμετωπίζουμε ένα στον άλλο, να αρχίσουμε να επαναφευρίσκουμε την τρυφερότητα. Η τρυφερότητα είναι μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Μεγάλη υπόθεση κατά μένα, τι σημαίνει τρυφερότητα. Και τούτον είναι πολλά, πιστεύω, σημαντικό σε αυτήν τη φάση να το ξαναψάξουμε, να είμαστε τρυφεροί ο ένας με τον άλλο, με τον εαυτό μας. Τούτον οδηγεί σε πάλι σε μια διαπλάτηση, ας πούμε. Αν το έχουμε ψάξει, επειδή είπες ξαναψάξει. Ναι, αν το έχουμε, σίγουρα. Πολλά βασικές και ζωτικές έννοιες του τα που λες, χωρίς να είναι κάτι profound που λέμε, αλλά πόσο συχνά το βάλεις κάτω τούτο σαν αρχή του, αρχίζω τη μέρα μου με τούντες αρχές, ας πούμε. Καθημερινά υπενθυμίζω τον εαυτό μου ότι η τρυφερότητα, η καλοσύνη, κάποια πράγματα τα οποία οφείλω καταρχήν στον εαυτό μου και μετά στο δίπλα μου, εκείνον που βαστά το sharing, εκείνον που βαστώ του το sharing, να τα δίνω και κάθε επέκταση στον επόμενο και τον επόμενο που να συναντήσω. Κάπως έτσι νομίζω το εννοείς. Ναι. Και τούτο είναι το πράγμα να διακλαδώνεται μέσα στην κοινωνία πριν αρκέψει τον άλλο να σκέφτεται και να κατηγορεί και να παραπονιέται. Νομίζω να έχουμε έτσι μια αίσθηση του δάσους, γιατί χάνουμε το και πολλά εύκολα μπορεί να παρασυρθεί στον αθωρισμό το δέντρο. Λαλό, είναι ανθρώπινο, φυσικό, φυσιολογικά και ανθρώπινο, αλλά τουλάχιστον έναν καμπανάκι να ηχεί έτσι μες στο τύμπανο σου ότι είναι το δάσος που θωρώ τώρα ή είναι το δέντρο που θωρώ τώρα. Δηλαδή να υπάρχει ένα επιπλέον ερωτηματικό πριν προλάβεις να σκεφτείς, να εκφράσεις την οποιαδήποτε σκέψη σου ή οποιαδήποτε κρίση σου απέναντι στο τι συμβαίνει ή στο που στέκεσαι και τα λοιπά. Είναι το δάσος που θωρώ ή είναι το δέντρο. Ή είμαι εδώ μέσα σκαρφαλωμένος, πας στο δέντρο και νομίζω ότι θωρώ το δάσος επειδή αγκάλιασα ο δέντρο, ας πούμε. Μπορεί να μου εξηγήσεις. Δύσκολα θέματα. Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τούτο. Ή τη μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, συνήθως ξέρεις, πολλά εύκολα μπορεί να γλιστρήσεις και να δεις έναν κομμάτι της και εσύ να θεωρήσεις ότι έχεις πανοραμική θέα που βρίσκεσαι ενώ εν την έχεις, ας πούμε.
πολλές και επίσης επειδή ζούμε και στον την εποχή που είναι πολλά εύκολο να ξέρεις, ο καθένας μιλά, ο καθένας λαλεί, ο καθένας έχει πρόσβαση να πούμε στο να εκφράσει την άποψη του και, στο, και καλώς λέω καλώς ή κακώς τούτη είναι η εποχή που διανύουμε. Είναι ακόμα ένας λόγος να, να διατηρήσεις μια ψυχραιμία και να έχεις ας πούμε τούτη την ψυχραιμία που να σου επιτρέπει την περισυλλογή πριν να ναι. μπεις μέσα σε τον κικαιώνα τον από την άποψη μου, από την γνώμη μου να πω ας πούμε να, για να πω. Νομίζω ότι κάποτε, δεν ξέρω, ξεκινούμε με, μια διάθεση να κάνουμε πράγματα που είναι ωραία, και ξέρω, κινητοποιούμε μας, να κάνουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε και τα λοιπά. Που ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν έχεις περάσει μια ηλικία, να πούμε, και το λαλώ με την έννοια ότι μεγαλώνεις, αλλά με την έννοια ότι έχεις ζήσει εμπειρίες που σε μετατοπίζουν και φυσικό να σε μετατοπίζουν και εμπειρίες που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή, όπως είναι ο θάνατος, όπως είναι μια περιπέτεια υγείας, όπως είναι τούτο όλο που έζησε ο πλανήτης, τέλος πάντων πράγματα που διηλίζονται μέσα σου με ένα διαφορετικό τρόπο που πρέπει να διηλίζονται. Τότε ναι, αρχίζεις πλέον το ερώτημα εν έννοιο ή να δημιουργήσω, να αλλάξω, να κάνω, αλλά πώς μπορώ να φάνω χρήσιμη. Mm. Τούτη η χρησιμότητα του καθενός μας, σπουδαία λέξη. Τούτη η χρησιμότητα νομίζω πρέπει να ψάξουμε ξανά ο καθένας. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμη, δαμέ που ζω, δαμέ που στο κοινωνικό σύνολο, όχι να κάνω κάτι, να είμαι χρήσιμη. Είναι με χρήσιμο το ζωή που κάνω. Ναι, θέλω να σου πω ή απλά ας πούμε, να δημιουργήσω ή απλά. Αλλά τούτο να έχει και μια διάσταση τέτοια χρησιμότητας ας πούμε. Mm-hmm. Είναι πολλά σπουδαίο θεωρώ. Να το βάλουμε σαν παράμετρο. Δηλαδή να το σκεφτούμαστε εννοείς, ενώ πάλι με το ξεκίνημα μας ας πούμε πώς... Να το έχεις, ένας τρόπος ας πούμε νομίζω να φκένεις που τα τετραγωνικά πλαίσια ενός εγώ που όλοι έχουμε, καταλαβείς, με το να θέτεις τον εαυτό σου το ερώτημα του πώς μπορώ να γίνω χρήσιμος, αυτομάτως αντιευρύνεις, φεύγεις από το εγώ σου. Ναι. Φεύγεις λίγο από το εγώ σου. Αντιλαμβάνομαι εδώ που λαλείς και με την μεταφορά του δέντρου και του δάσους, αλλά και του που είπες τώρα, ότι εννοείς ας πούμε ότι η παρατήρηση είναι πολλά σημαντική πριν τη δράση. Σωστά, δηλαδή και... Όπως είπες, νομίζω με ψυχραιμία, που είναι μια παρατηρητικότητα, λέω εγώ, της κατάστασης πριν δράσω. Τι χρειάζεται να κάνω, τι δεν χρειάζεται να κάνω. Τι είναι ένα χρήσιμο, όπως λες και εσύ, ναι, ναι. Στην κοινωνία και στην κοινότητα μου, ας το πούμε, ναι. Στους πιο κοντινούς ναι, μου ανθρώπους, ναι, 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 ναι. Στους άμεσα πιο κοντινούς και μετά. Και τι είναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Τι θα προκαλέσει το χι σχόλιο μου... θα προκαλέσει κάτι θετικό, θα ταράξει τα πράγματα με έναν ναι. τρόπο που θα προσφέρει τίποτε στο τέλος της ημέρας. Ακριβώς. Ένα συντίνω σε μια κατάσταση θυμού, διχόνοιας, έκφρασης, πόλωσης, ναι. τοξικότητας, τούτα όλα τα οποία γύρω μας. Και αμένα νομίζω χρειάζεται μια τρομερή παρατήρηση και εγκράτεια του αν θα κάνω τον το σχόλιο ή αν δεν θα το κάνω σε τον το πολλά εύκολον. Ξέρω εγώ, social media κόσμο να σου πει. Τούτο που θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσεις το βλέμμα σου στην μεγάλη εικόνα. Mm. Για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι τώρα θυμός, εν εκτόνωση, εν τοξικότητα, εν περίεργη γλιστρά προς κατευθύνσεις που εν προσφέρουν κάτι, εν ωφελούν. Απλώς εκτονώνεις το δικό σου παράπονο αποθυμένο ή εν ξέρω τι άλλο. Χωρίς καν να βοηθάς τον εαυτό σου. Και τον άλλο. Ναι. Το άλλο εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Άρα... Δηλαδή, εγώ ας πούμε, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι με τούτα ούλα τα οποία μας έχουν συμβεί, τα οποία συμβαίνουν και σε άλλες εποχές του κόσμου. Δεν λέω ότι ξεζούμε κάτι το οποίο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με άλλον τρόπο, τέλος πάντων. Αλλά ζούμε μια πολλά μυστήρια, θεωρώ. Όχι μυστήρια. Μια πολλά. Περίεργη εποχή ξέρεις, που την πανδημία και μετά ή και που την κρίση και μετά. Mm. Τα οποία,
ούλα τούτα θεωρώ ότι υπαγορεύουν με έναν τρόπο να τα δεις και σκεφτείς τα, ξέρω εγώ, μια υπέρβαση. Υπέρβαση. Προκαλούν εννοείς, προκαλούσε να κάνεις υπέρβαση. Υπαγορεύουν σου να ακολουθήσεις τον δρόμο της υπέρβασης, δηλαδή να βγεις που το δικό σου εκείνο που ήξερες ωστρά, να προσπαθήσεις να πάεις λίγο παραπάνω, παραδίπλα, παρα... πράγμα που εντάξει. Εν λέω ότι ο κόσμος μπορεί να το κάνει όταν έχεις μια καθημερινή, ας πούμε, προσπάθεια να επιβιώσεις ή να βγάλεις το μισό του μήνα ή ξέρω εγώ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πετάς, ας πούμε, που τον άλλον που έχει, να, έχει μια δύσκολη καθημερινότητα. Αλλά όσοι έντινε έχουν σε τέτοιο βαθμό και έχουν διατηρούν, ας πούμε, το προνόμιο να μπορούν να διαθέτουν κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες της ημέρας σε μια πιο βαθιά περισυλλογή, τότε οφείλουν να διατηρούν το βλέμμα. Θεωρώ ότι εκείνοι πρέπει να κρατήσουν το βλέμμα στη μεγάλη εικόνα, έτσι ώστε να αποτελούν και λίγο έναν αλεξικέραυνο, ας πούμε, απέναντι στα πράγματα. Τούτον εν έχω δει. Καταλάβες τι εννοώ. Τούτο δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει που τους δημιουργούς μας, που μας, που... Δεν το έχω δει. Ενώ στις, όχι στο τι δημιουργούν, στο πώς τοποθετείται. Είμαι άνθρωπος που τσουβαλιάζω. Απλώς λαλώ που την κοινότητα να θέλεις. Σε μια συντονισμένη προσπάθεια. Αν και λέω, μπορεί ο καθένας που μόνος του σίγουρα να προσπάθησε. Αλλά σε μια συντονισμένη συλλογική προσπάθεια να παιδιά... Ζούμε δύσκολα, ξέρω εγώ, αυτά, πώς είναι οι τοποθετήσεις του κάθε ενός και τα λοιπά. Ναι. Εν είδα την υπέρβαση. Για μένα δηλαδή την εποχή της πανδημίας, το να εγεμώνει ας πούμε το Facebook που παραστάσεις θεατρικές, που φωτογραφίες παραστάσεων θεατρικών ας πούμε, οι οποίες θέλαν να υπαγορεύσουν ότι... Πολλά σημαντικό είναι το θέατρο στη ζωή μας και οι τέχνες και ξέρω εγώ και ότι σίγουρα πρέπει να στηρίζουμε τους δημιουργούς. Ναι, εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι ήταν της ώρας οι θεατρικές παραστάσεις να είναι τούτα που ήταν να γεμίσουν τους τείχους μας. Ναι. Την ώρα που είχαμε να αναμετρηθούμε με πολλά πιο δύσκολα πράγματα σε σχέση με το τι είναι η ζωή μας ίδια. Ναι. Τούτον εννοώ. Όσον και σου λέω, και μάλιστα ο λόγος που το λέω δεν. Να σου πω, δεν έχω απαιτήσεις που μας, τους ανθρώπους που είμαστε οι δημιουργοί, έχω έξτρα απαιτήσεις. Τούτον είναι γεγονός, γιατί σου λέω, πιστεύω ότι η ευαισθησία και η ευπάθεια που σε κάνει δημιουργών την ίδια ώρα κάνει σε έναν άνθρωπο που μπορείς να επιδιώξεις παραπάνω την υπέρβαση. Να την αντιληφθείς και να την κυνηγήσεις παραπάνω την υπέρβαση. Οπότε θέλεις ίσως να είμαι και λίγο πιο απαιτητική απέναντι από την δημιουργική κοινότητα, χωρίς όμως να φταίω κανέναν. Ναι, καταλαβαίνω. Απλώς θέτω προβληματισμούς απέναντι σε τούτο πράγμα και προβληματισμούς που τους ένιωσα και εγώ να συμβαίνουν σε τούτην ούλο το χρονικό διάστημα, ναι. Ας πούμε. Κάμνη με να θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή τούτο το πράγμα θα ήθελες να το δεις επί το έργο, μέσα στο έργο κάποιου ας πούμε ή μέσα στη γενική δράση π.χ. ενός καλλιτέχνη μιας ενός καλλιτεχνικού κινήματος ή κοινότητας ας το πούμε. Θα ήθελα να το δω νομίζω μέσα νοηματικά, στη δράση δηλαδή. Ναι, μέσα στη δράση νοή, όχι μέσα στο έργο διότι εντάξει είναι ένα προσωπικό που φκένει πώς να αυκεί στον καθένα μέσα στη δράση νόμα τούτης της ευαισθησίας με τούτης της συλλογικότητας ας πούμε δηλαδή. Να σου πω. Μπορεί να ακουστεί πολλά ρομαντικό και να μου πεις ότι είσαι αλλού ξημερωμένη όπως ανέκαθεν νομίζω ήμουν. Αλλά θα ήταν πολλά ωραία έτσι αυθόρμητα να εθώρουν τη μουσική κοινότητα από όξω που τα νοσοκομεία. Την εποχή που ήταν πολλά σοβαρά τα πράγματα στην πανδημία. Να παίζει. Να παίζει, ναι. Να παίζει. Να παίζει για δύναμη. Ναι. Τούτον εννοώ, καταλάβες. Τούτον είναι κάτι
που πάνω από μας μπορεί και την ώρα να μην είσαι λεφτά, να μην ξέρεις εντός να βγάλεις τον μήνα σαν μουσικός εσύ, αλλά πέρασες πολλές φορές που είναι την κατάσταση. Είναι ναι. Πέρασες και παλιά που αν ξέρεις να βγάλεις τον μήνα, ενώ είσαι λίγο πιο εκπαιδευμένος. Ισχύει. Που τον άνθρωπο που έχεις και κοπελούθια και ξέρω, που γενικά που τον το βιοπαλαιστίνη, τον άνθρωπο που ξυπνά την... Εσύ σαν καλλιτέχνης είσαι λίγο πιο εκπαιδευμένος, ναι. Πας στον το πράγμα. Λέω ότι πρέπει να είσαι, αλλά εκ των πραγμάτων. Ναι, ναι, αναγκαστικά είσαι. Είσαι. Γιατί για περνά δύσκολα, ναι. Γιατί διάλεξε ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολλά πιο δύσκολο να ακολουθήσει. Ειδικά σε μια χώρα που οι προοπτικές, οι ευκαιρίες που έχει είναι πολλά πιο λίγες από ό,τι μπορεί να συμβαίνει στο εξωτερικό. Γιατί εσύ πρέπει να δημιουργήσει μόνο σου τον δρόμο, γιατί εσύ πρέπει να καθαρίσει, να τον καθαρίσει που τα χόρτα, τα ξερόχορτα. Γενικά είναι δύσκολος ο δρόμος. Ναι. Εθιάλεξες τον όμως, σημαίνει ότι έχεις πάθος για τούτον και σημαίνει ότι είσαι αφοσιωμένος με έναν τρόπο και θέλεις τούτον το πράγμα να σε κάνει ένα, να σε πάρει κάπου να νοηματοδοτήσει. Θέλεις τούτον το πράγμα που ήρθαμε ναι. Να κάνουμε, να σου δώσει μια αίσθηση αποστολής, δεν ξέρω τι. Άρα θέλω να σου πω, είμαστε λίγο, ο δημιουργός ή ο άνθρωπος, ξέρεις, του πολιτισμού που ανήκει σε τούτον το χώρο, λίγο πιο. Έτσι, μοιημένος στις κακοσίες. Τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Πέντε, τώρα πώς θα περίμενες εσύ ότι θα δρούσε η καλλιτεχνική κοινότητα σε την εποχή που περνούμε τώρα, την περίεργη εποχή. Ξέρεις, τώρα σίγουρα εγώ κοινό που θεωρώ είναι ότι εφόσον του ταούλα έδειξαν ότι πρέπει να ενωθεί η καλλιτεχνική κοινότητα, πρέπει να παραπάνω ενωμένη, όχι με την ενότητα που την πιπηλούν όλοι και οι πολιτικοί και πλέον έγινε που τον το έχασαν και λέξει το περιεχόμενο της η ενότητα. Mm. Δηλαδή αν την ξανακούσω να πάθω κάτι ας πούμε. Mm. Καλό τσούνες, δεν ξέρω τι. Sorry που το λέω έτσι, αλλά θέλω να σου πω. Ναι, νομίζω ότι εκείνο που προέχει σε αυτή τη φάση είναι η καλλιτεχνική ενότητα να είναι πάρα πολλά ενωμένη. Όχι η μουσική, η ηθοποιή, η... Mm-hmm. Όλοι μαζί. Mm-hmm. Πεύρετε έναν τρόπο να ενωθείτε όλοι μαζί, mm-hmm. να συντονίσετε όλοι μαζί τις προσπάθειες για να δείξετε ποια είναι η δυναμική του καλλιτεχνικού κόσμου, που ειδικά τώρα είναι πολλά πιο, έτσι, υπάρχει μια έντονη και πιο συμπαγής δυναμική, mm-hmm. και μετά που ήδη εφανήκαν τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με το χώρο ξανά και πολλά πιο έτσι απροκάλυπτα, να κατοχυρωθεί ας πούμε τούτος ο χώρος όσο καλύτερα γίνεται με δικές σας κινητοποιήσεις και σίγουρα με αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με ουσίες. Με ουσίες όμως, όχι με σπασμωδικά πράγματα. Δηλαδή βρισκόμαστε και αντιδρούμε απέναντι σε τούτο πράγμα που θεωρούμε. Όχι αντιδρούμε μόνο, δρούμε κιόλας. Πιστεύεις ότι ακριβώς εντός μου να σου πω ότι αντιδρούμε απλά... Ναι, πιστεύω ότι προχωρούμε στο επόμενο βήμα που είναι μια δράση, δηλαδή μια προσφορά, μια δράση που να δείξει κάτι, να υπάρξει μια τοποθέτηση. Ήταν που φοβούμαστε, πιστεύεις. Είμαστε πολλά μητσοί, πολλά νέοι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σε τούτον το χώρο, να πούμε, σαν χώρα γενικά. Δηλαδή, γιατί οι καλλιτέχνες είμαστε τόσο ανώριμοι, ας πούμε. Κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, δείχνουμε κάποια ανοριμότητα με τα πράγματα που περιγράφεις, ενώ νομίζω είναι τούτο που υπονοείται, ας πούμε, δεν κάπως. Ξέρω αν... Τον καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Ναι, όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ανοριμότητα, όχι. Απλώς πιστεύω ότι σίγουρα τώρα κτίζεται παραπάνω η καλλιτεχνική κοινότητα, λεγόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή, στα προηγούμενα χρόνια ήταν ακόμα παραπάνω. Ο ένας σουγεδά, ας πούμε. Και τώρα είναι και πολλά παραπάνω ο κόσμος. Τώρα είναι παραπάνω. Οπότε ίσως ξέρεις να μην έχει ζυμωθεί του διαίσθηση ακόμα. Δεν ξέρω. Συμφωνώ. Ναι, νομίζω μπορεί. Συμφωνώ με τούτο. Ναι, και ναι. Τούτο κάπου δεν θα ήθελα κιόλας να καταλήξουμε. Γιατί τούτο που βλέπω εγώ και που με θαρρύνει πάρα πολλά είναι ότι η καινούρια καλλιτεχνική κοινότητα, και σίγουρα έχω να το πω για τη μουσική κοινότητα, ας πούμε, καταρχήν είναι μια κοινότητα. Ναι. Που τον το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ με τον τρόπο. Οπότε τούτον σηματοδοτεί κάτι για μένα και σίγουρα διάσουν την ελπίδα ότι ναι, τούτον το πράγμα μπορεί να γίνει. Δηλαδή και αρχίζει για μένα αρχίζει που είναι αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοστήριξη ναι. Ο ένας προς τον άλλον πρώτα πριν το τούτον εν το έργο μου, τούτος είμαι εγώ, τούτη είναι η ταυτότητα μου, τούτον εν το δικό μου, ας πούμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι καλές αρχές για να μπορεί να χτιστεί μια κοινότητα και
και πριν που έλεγες κάποια άλλα πράγματα, πάλι ήθελα να σταθώ στο ότι σαν ένα μικρό συμπέρασμα ότι είναι εμάς που πρέπει να δούμε πρώτα να καταλάβουμε, δηλαδή ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε εκείνα που μπορούμε να δώσουμε. Δηλαδή να καταλάβουμε καταρχήν και ότι το να δώσουμε είναι προς όφελος μας. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε το πράγμα, δεν μπορούμε να δώσουμε με την ψυχή μας. Δηλαδή να δώσουμε κάτι ουσιαστικό. Να το κάνουμε απλά για το Θεαθήνε, ας πούμε. Να το κάνουμε για να πούμε ότι το έκαναμε. Αλλά δεν θα είναι το ίδιο, ναι, νομίζω. Ναι. Οπότε νομίζω, για μένα, η δική μου γνώμη είναι ότι επιστρέφει πάλι σε εμάς. Μιλώντας για την πανδημία και όταν λέγω, η μεγάλη μου ανακάλυψη ήταν τούτη. Το αναγκαστικά γύρισα προς τα μέσα και για μένα ήβρα πράγματα. Για μένα κατάλαβα σίγουρα, πράγματα, ναι, τα οποία δεν είχα καταλάβει πριν, ας πούμε. Μα και ακόμα ζούμε τις παρενέργειες αυτής της πανδημίας. Δηλαδή ο κόσμος ακόμα μάθεται να ισορροπήσει πάνω στα καινούργια δεδομένα που... στα δεδομένα τα οποία είχε, εκείνα που ανακάλυψε, εκείνα που αναγκάστηκε να έρθει αντιμέτωπος, ναι, μαζί τους. Ακόμα δεν λύθηκε το πράγμα απλώς επειδή κολλούμενο, μεταδίδεται, ας πούμε, στη συχνότητα. Ναι. Αλλά εγώ βλέπω μια ουσιαστικότητα όμως. Τουλάχιστον μπορεί να πεις είναι η κοσμάρα μου, εμένα δεν ξέρω, αλλά βλέπω μια ουσιαστικότητα στις παραπάνω ουσιαστικότητα, ουσία στις σχέσεις, στην επικοινωνία των ανθρώπων. Ναι, στους διαλόγους, ναι, στο... Ξέρεις, εγώ πλέον πολλά σπάνια βρίσκουμε σε κατάσταση που συζητώ για κάτι το οποίο, εκτός αν αστευκούμαστε βέβαια, που συζητώ κάτι το οποίο είναι άχρηστο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ναι, έχει κάπου να πάει. Βρίσκω ότι οι κουβέντες πλέον είναι πιο ουσιαστικές. Ναι, μπορεί. Και στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και γενικά στο δικό μου κύκλο. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι κάπως ένα κλικ έγινε, ας πούμε. Ναι, μα νομίζω έχουν το ανάγκη. Έχει, ναι, το ανάγκη ο κόσμος να νιώσει έτσι, να πει πιο κουβέντες έτσι πιο ουσιαστικές. Ναι, οπότε, ναι, εν τούτον που ήθελα να σε ρωτήσω πριν, δηλαδή που κάπως απάντησες στο βασικά, είναι ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση και ακόμα πάμε, γιατί κάπως έτσι πάμε ουσιαστικά σαν κόσμος συλλογικά, είναι ότι πρέπει να πάει ως τον μπούμπουραν που λαλούμε το πράγμα, ούτως ώστε να μην έχεις άλλη επιλογή που να ξυπνήσεις, να τα δεις τα όλα τα πάρα που λέμε τώρα, ας πούμε. Ναι. Να φάεις το μεγάλο μπάτσο, ας πούμε. Ναι, να φάεις το μεγάλο μπάτσο, να δεις έτσι, ναι, τούτο, ότι είναι πολλά εύστραφη στη ζωή μας. Mm. Και εμείς ήδη μαζί. Και θέλει τρυφερότητα. Ναι. Mm. Θέλουμε έτσι λίγο παραπάνω τρυφερότητα και λίγο παραπάνω πίστη σε κάτι που μας υπερβαίνει, ότι είναι νουλά. Που μας, εξηγούνται όλα που μας, αρχίζουν και καταλήγουν όλα σε μας, ναι, ούτε πρέπει να τα εξηγήσουμε όλα εμείς. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να εμπιστευτούμε ότι υπάρχει κάτι που μας υπερβαίνει. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίος τόπος να το κλείσουμε τούτος, ναι, Ελένη μου. Ακάρι, πίσω να κάνουμε κουβέντα χρήσιμη, μια και μιλούμε για χρησιμότητες. Ναι, αφού είναι τούτο που είναι ο στόχος, ναι. Ναι, μακάρι. Νομίζω κάναμε. Ευχαριστώ σε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.